Dimitris Bosnakis, Associate Professor in Classical Archaeology at the University of Crete. My colleagues at the Department of History and Archaeology in Crete and I cordially welcome you to Rethymno to the opening session of what looks like a most promising forum for discussion among archaeologists. We are all here invited to consider a rather overlooked issue, that is, how archaeological practices have changed in order to adapt to the modern digital environment. This is admittedly a topic which is like to trigger more questions than elicit efficient answers. This Congress is co-organized by the COST ARKWORK and by our department. We very much hope that the debate initiated here will yield most fruitful results, not only for each of us individually, but also for the discipline of archaeology. Now, it is our greatest pleasure and honor to have among us today the Vice Mayor of Rethymno, Mr. Thomas Krevenzakis. I would like to invite him to extend a welcome on behalf of the Mayor George Marinakis to you all. Κύριε Κρεβετζάκη, έχετε το λόγο. Σε ένα τόπο όπως το Ρέθυμνο, που αποτελεί διαχρονικά σταυροδρόμι συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, η φιλοξενία ενός συνεδρίου που επιχειρεί να διερευνήσει τους όρους και τις συνθήκες συνομιλίας της επιστήμης της αρχαιολογίας με τη σύγχρονη τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, έχει για μας ξεχωριστή σημασία. Αφενός, γιατί το ιστορικό κέντρο του Ρέθυμνου, αλλά και οι οικισμοί του, προσφέρουν άφθονο υλικό μελέτης. Αρχαιολογικός χώρος της Ελεύθερνας με το μουσείο του, το ιστερομινωικό νεκροταφείο των Αρμένων, οι πρόσφατες ανακαλύψεις στον αρχαιολογικό χώρο της Σονιθέ, το φρούριο της Φορτέτσας και τα απειράριθμα μνημεία αδιάψευστη μάρτυρες των ιστορικών και πολιτισμικών καταβολών της πόλης, αλλά και το πλήθος των ενετικών πύργων των Ορθόδοξων Εκκλησιών που μετρούν αιώνες ζωής, των αρχιτεκτονικών κατασκευών του μακρινού παρελθόντος που περιμένουν καρτερικά την αρχαιολογική σκαπάνη να τους δώσει ξανά ζωή. Αυτά είναι μόνο μερικά τα πιο οικεία παραδείγματα. Τόσα άλλα τα οποία δεν γνωρίζουμε αναμένουν τη γνώση και τη φαντασία του επιστήμονα, αλλά και τα τεχνολογικά πλέον εργαλεία που τίθονται στη διάθεσή του για να αποκτήσουν τη θέση που δικαιούνται στη συλλογική συνείδηση, στην κοινή μας ιστορία, στο παρελθόν που καθορίζει την ατομική και κοινωνική μας ύπαρξη. Αφετέρου, διότι η αρχαιολογία ως επιστήμη που τη διδάσκονται τα παιδιά μας στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες, ενός από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώντες του τόπου μας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οφείλει να αφουγκραστεί τις σύγχρονες επιταγές, να ενσωματώσει τις ωφέλιμες παραμέτρους της στην εξέλιξη της ως επιστημονικός κλάδος, να συνδιαλλαγεί όχι μόνο με επιστήμονες του ίδιου αντικειμένου σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών, αλλά και με πνεύμα διεπιστημονικότητας, δημιουργικής αλληλεπίδρασης, με επιστήμονες που παρέχουν την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που η αρχαιολογία χρειάζεται για να συμπορευτεί άμεσα και αποτελεσματικά με τις τοπικές κοινωνίες στον ταχύτατα μεταλλασσόμενο κόσμο μας. Αγαπητοί σύνεδροι, αισθανόμαστε ευτυχείς για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου στο Ρέθυμνο και πραγματικά ευχαριστούμε για την παρουσία και συμμετοχή σας στις εργασίες του. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε επίσης τους διοργανωτές, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, καθώς και τα στελέχη του ερευνητικού δικτύου COST ARKWORK για την άψογη διοργάνωση και την εγγένεια επιστημονική τους δράση. Ως Δήμος Ρεθύμνης, αλλά και ως πολίτες που νοιάζονται και επιθυμούν να γίνουν μέτοχοι των γοητευτικών σας αναζητήσεων και ένθερμοι υποστηρικτές της διαφύλαξης των ερευνητικών σας διαδρομών και χρήσιμη συνεργή της ανάδειξης των ευρημάτων σας, σας καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο και ευχόμαστε ο σκοπός της συνεργασίας να επιτευχθεί.
Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Ρεθύμνου κ. Μαρινάκη, ο οποίος απουσιάζει στην Αυστρία λόγω συμμετοχής του ως εισηγητής σε Διεθνές Συνέδριο για την Αστική Κινητικότητα. Ελπίζω μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής πολύτιμης γνώσης, των απαντήσεων στα ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη που υπηρετείτε και τις γέφυρες συνεργασίας που θα οικοδομήσετε, να βρείτε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στο Ρέθυμνο και να ανακαλύψετε τη δυναμική και την ομορφιά του τόπου μας και των ανθρώπων του. Είμαι βέβαιος ότι θα εκπλαγείτε από όσα έχει να σας καταμαρτυρήσει το παρελθόν του και από όσα έχει να σας προσφέρει το παρόν του. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you so much, Mr. Krivatsakis. And now Mr. Colin Wallace was so kind to translate the mayor's speech in English, and he will read now the text. So my apologies, this is either English or Greeklish. Ladies and gentlemen of the University of Crete, European and American institutes of education, representatives of the COST ARKWORK research network, and dear students, in a place like Rethymnon, which is a crossroads for different cultures to meet, hosting a conference that attempts to explore the terms and conditions of archaeological science with modern technology, research, and innovation is of particular importance to us. On the one hand, the Rethymno Historical Center and its surrounding settlements offer ample study material. The archaeological site of Eleftherna with its museum, the late Minoan cemetery at Armeni, and the recent discoveries at the archaeological site of Onithios, are unmistakable witnesses to the city's historical and cultural origins, as are the multitude of Venetian towers and Orthodox churches that measure centuries of life, and the architectural constructions of the distant past that are waiting for archaeological excavation to be brought back to life are just some of the more intimate examples. How many others we do not know of that are awaiting the knowledge and imagination of the scientist, but also the most technologically advanced tools available to her or him to gain a rightful place in collective consciousness, in our common history, in a past that defines individuals as well as our common cultural heritage. On the one hand, because archaeology as a science taught to our children in the amphitheaters and halls of one of the most important developmental pillars of our country, the University of Crete, has to keep up with modern requirements to incorporate its useful aspects, not only dealing with scientists of the same subject at the same level of international collaboration, but also in a spirit of interdisciplinarity, creative interaction with the sciences that provide the know-how and tools that archaeology needs to compete directly and effectively along with local communities in our rapidly changing world. Dear colleagues, we are happy to host this conference in Rethymnon, and we truly thank you for your presence and participation in its proceedings. We also congratulate and thank the organizers, the Department of History and Archaeology at our university's School of Philosophy, as well as the COST ARKWORK Research Network executives for their excellent organization and scientific activity in general. As the municipality of Rethymno, but also as citizens who care about and wish to become part of your fascinating quests and fervent supporters of safeguarding your research paths and helpful contributors to the emergence of your findings, we welcome you to Rethymno and wish you all the best. I would like to convey the greetings of the mayor of Rethymno, Mr. Marinakis, who is absent in Austria because of his participation at an international conference on urban mobility.
I hope after completing the exchange of valuable information, the answers to the questions that concern the science you serve and the bridges of cooperation you will build, that you will take some time to explore Rathamnon and discover the dynamics and beauty of the place and its people. I am sure you will be amazed at what its past and its future have to offer. Thank you very much. Thank you, Mr. Wallace, for this kind contribution. And now I would like to invite the head of the Department of History and Archaeology in Crete, my very dear colleague, Professor Pavlina Karanastasi, to welcome you and to open up our discussion. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, there is absolutely no doubt that the very moment when a collective endeavor is coming to fruition is particularly exceptional. And this is what we are witnessing today. A long preparation process and joint efforts are finally culminating in this very moment in the inauguration of the present conference. The conference which is setting off today is carrying an equally challenging and promising title, On Shifting Grounds, the study of archaeological practices in a changing world. As you already heard, it is co-organized by the European program COAST, Action Archaeological Practices and Knowledge Work in the European Digital Environment, ARKWORK, and by the Department of History and Archaeology at the University of Crete. It is worth pointing out that this event is taking place at a critical time, when engagement in archaeology and in archaeological practice is no longer self-evident, and when the traditional forms of performing this discipline are repeatedly questioned. Increasingly often, we are invited to introduce new forms of interdisciplinary interaction and of contributing to the preservation of our cultural and intellectual heritage. It is under these rather gloomy circumstances that subjects such as the one outlined by the conference title and topics such as those raised by the speaker's paper titles are highlighted as promising and make us feel more optimistic. Dear colleagues, on behalf of the University of Crete, of the Department of History and Archaeology, and of all my colleagues, I would like to convey to you my most heartfelt wishes for a most successful outcome for the present conference. I'm also convinced that those of our students who will be attending the conference proceedings and who in essence represent the next generation in performing archaeology are bound to benefit in a number of ways from the discussion held here during the next 3 days. I wish you all the very best of luck, and I much look forward to attending the particular sessions. Thank you very much.